αποκαλυφθεί έναν επαγγελματία ο οποίος κάτω από την καπιταλιστική κρίση βρίσκεται σε αδιέξοδο. Πολλοί συνάδελφοι βιώνουν αυτή την κατάσταση, δεν είναι ο μοναδικός. Εμείς έχουμε να πούμε το εξής, ότι κάθε συνάδελφος, αλλά κάθε εργαζόμενος και κάθε φτωχός δανειολήπτης θα πρέπει να μην φοβάται να συγκρουστεί ακριβώς με αυτούς οι οποίοι τον δυναστεύουν. Και έχουμε να πούμε το εξής, ότι αυτό μπορεί να εκφραστεί μέσω από την αλληλεγγύη, μέσα από τις λαϊκές επιτροπές, μέσα από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ και για τους αγρότες την ΠΑΣΥ. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να μην κρύβει το πρόβλημά του, να συσπηρωθεί και ασφαλώς η μόνη διέξοδος σε αυτή την λύση είναι η σύγκρουση με τα μονοπόλια, με το μεγάλο κεφάλαιο. Ο Διονύσης ο Γεωργόπουλος από την ΕΛΜΕ. Από τη μεριά της ΕΛΜΕ θέλουμε να πούμε ότι αυτό το οποίο συντελείται είναι βαρβαρότητα, είναι έγκλημα σε βάρος συμπολιτών μας. Μαθητές, μικροί μαθητές πετούνται στο δρόμο, δεν έχουν που να μείνουν για να βγατένουν τα κέρδη των τραπεζιτών, για να αυγαταίνει η εκμετάλλευση των ανθρώπων του ΜΟΦ. Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει πράξη, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει έξωση της οικογένειας, και αυτό το οποίο ξεκινάει εδώ πρέπει να το σταματήσουμε, να το κάνουμε υπόθεση όλου του λαού, να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε όλοι για έναν ένας για όλους, να συγκρουστούμε, γιατί εδώ είναι προφανές ότι η τράπεζα δεν λειτουργεί μόνη της, υπάρχει μια ολόκληρη πολιτική που ευνοεί αυτές τις ενέργειες και αυτή την πρακτική, υπάρχει ένα ολόκληρο δικαστικό σύστημα που αποδέχεται τον νόμο των τραπεζιτών και καταδικάζει τους ανθρώπους στην έξωση και στο να πεταχθούν στο δρόμο. Μπορούμε να το σταματήσουμε, ένας λαός οργανωμένος και σωστά προσανατολισμένος μπορεί να κάνει πραγματικά τους τραπεζίτες να τους στοιχήσει πολύ ακριβά, να πληρώσουν πανάκριβα αυτό που κάνουν, γιατί διαφορετικά αυτό το φαινόμενο θα επεκταθεί και η μπάλα θα αγγίξει τον καθένα. Επομένως είναι ζήτημα ταξικής ευθύνης, όχι μόνο να εκφράσουμε αλληλεγγύη απέναντι συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και να αποτρέψουμε αυτό που έρχεται για τη μεγάλη μάζα του λαού, η οποία είναι μέσα στα δάνεια και με τα χαράτσια και τις νέες κατευθύνσεις τις κυβερνητικές θα έχουμε μαζική φτωχοποίηση, δεν μπορεί να τα αποκριθεί η λαϊκή οικογένεια στα χαράτσια, στα δάνεια, να μπορέσει να πληρώσει, και θα έχουμε το φαινόμενο όπως έχουμε δει σε ντοκιμοντέρ για άλλες χώρες και στη χώρα μας, μαζικά άνθρωποι του λαού να μην έχουν που την κεφαλή κλείνει. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να περάσουν στη χώρα μας και είναι υπόθεση του καθενός και της καθεμιάς. Εδώ υπάρχει ευθύνη και των φορέων και των πάντων. Ο καθένας κρίνεται όχι στα λόγια ταξικότητά του, αλλά στην πράξη, και πρέπει η Κεφαλονιά να μπει μπροστά σε αυτή την ιστορία. Πραγματικά είναι θέμα ευθύνης και τιμής για κάθε Κεφαλονίτη που μπορεί στοιχειωδώς να αντιληφθεί ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να σηκώσει το κεφάλι. Και με αυτό τη λογική, και στο πλαίσιο το οποίο καλεί η Επιτροπή Αγώνα Λιβαθούς για σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνέχεια στη Λαϊκή Συνέλευση να έχει μαζικότητα στην περιοχή, αλλά και στις 20 Φλεβάρι που είναι η απεργία, επειδή ακριβώς γι' αυτά απεργούμε, επιτέλους να μην έχουμε τις απεργίες τις τυπικές που είναι, ειδικά σε ορισμένους κλάδους, σαν να μην υπάρχει απεργία παρότι εξαγγέλλεται, αλλά με τη μαζικότητα και τα αιτήματα να οργανώσουμε μια λαϊκή αντεπίθεση που θα πάρει μπάλα όλους αυτούς τους εγκληματίες και τα τροκτικά, οι οποίοι ζουν από το αίμα.